Τηγίανσης για να περάσουμε μετά και στο πόρισμα της Επιτροπής Σοφών. Τοποθετηθείτε όμως σε όλα αυτά που ακούσατε από τον κύριο Παπαγεωργίου εισαγωγικά. Ναι, βέβαια. Καλά, τα πιο πολλά από αυτά είναι να μην τα χαρακτηρίσω, διότι αυτά τα οποία μεταφέραν ως λόγια δικά μου υποτίθεται δεν έχουν υποθεί ποτέ. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια καλή σχέση με την αλήθεια. Φοβάμαι ότι παίρνουν διαζύγιο και από αυτήν. Τις περασμένες μέρες έγινε ένα επεισόδιο, εγώ θα έλεγα μια θεατρικού χαρακτήρα παράσταση με τη Συνοδεία Καναλιών. Για πρώτη φορά καταστρέψανε ταμπέλες και προσώψεις του Υπουργείου Εργασίας. Δεν υπήρχε κανένα προγραμματισμένο ραντεβού. Δεν γίνεται να συναντάμε τον όποιον θέλει, όποτε γουστάρει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα ποτέ. Να σου πω γιατί δεν γίνεται. Δεν είναι θέμα εγωισμού. Έχουμε κάθε μέρα άπειρα ραντεβού με συνδικάτα, σωματεία και ομοσπονδίες για να λύνουμε θέματα εργασιακά, πωλήσεων κτλ. Δεν μπορεί λοιπόν χωρίς ραντεβού να δει κανένας, ούτε εμένα, ούτε τον Υπουργό, ούτε κανένα. Άρα λοιπόν οι πόρτες του Υπουργείου είναι πάντα ανοιχτές. Πάντα ανοιχτές όμως όταν γίνεται μια διαδικασία η οποία είναι απολύτως λογική και απολύτως προγραμματισμένη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, είμαστε ήδη σε επικοινωνία με την Ομοσπονδία των Ξενοδοχών Υπαλλήλων. Να υποσημειώσω ότι υπάρχει και κλαδική σύμβαση εργασίας στον χώρο. Συζητάμε, έχουν κάνει μια κουβέντα η Ομοσπονδία με τον Υπουργό. Και υπάρχει στο τραπέζι η συζήτηση, μήπως δημιουργηθεί για να μπορέσουν να βολευτούν οι άνθρωποι σε ό,τι αφορά το ΕΦΑΠΑΞ, μια διαδικασία ενός επαγγελματικού ταμείου. Και αυτό είναι διαδικασία συζήτησης πάρα πολύ σοβαρής. Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνεται ούτε με συνθηματολογίες, ούτε με ανακρίβειες, ούτε με θεατρικές παραστάσεις. Θα μιλήσουμε με την Ομοσπονδία και θα δούμε πώς θα προχωρήσει η διαδικασία. Ο κύριος Υπουργός έχει πάρα πολύ δίκιο λέγοντας ότι πρέπει να ισχύουν παντού ενιαίοι κανόνες. Αυτό είναι το σχόλιο μου σε σχέση με τα όσα είπε ο κ. Παπαγεωργίου. Είχε αφήσει και ένα παράθυρο για μεταβατικότητα. Ότι αλλά λέτε πως προκρίνεται άλλη λύση τελικά του επαγγελματικού ταμείου. Θα συνεννοηθούμε για αυτά. Και αυτό παίζει. Και αυτό παίζει στο τραπέζι. Όλα τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, έχουν τον δρόμο τους. Είναι θέμα διαλόγου και όχι θεατρικών παραστάσεων. Να πω με πολύ συγκεκριμένο τρόπο ότι με τον κύριο Παπαγεωργίου και άλλους. Ναι. Βεβαίως. Για τη συμφωνία εξηγήσεως για το Μαρινόπουλο, θέλαμε να μας πείτε. Τι γίνεται τώρα με η επόμενη μέρα στην ουσία, γιατί το μπαλάκι περνάει τώρα και στους πιστωτές, στην πλευρά των πιστωτών, για να δηλώσουν εν υπόγραφα αν δέχονται το 50% του κουρέματος. Και τι γίνεται τώρα με τους εργαζόμενους, με τα οφειλόμενα σε εργαζόμενους, ασφαλιστικά ταμεία. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν έχει παίξει εισαγωγικά όπως θα έπρεπε. Είναι μια τεράστια προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση ενεργοποιώντας και το τραπεζικό σύστημα και τον επιχειρηματικό κόσμο, εν πάση περιπτώσει, για να μπορέσει να σωθεί μια τεράστια επιχειρηματική διαδικασία που είχε σχέση με 12.000 εργαζόμενους και όχι μόνο αυτούς, αλλά και αυτούς που δουλεύουν στον χώρο της υποδιαστικής αλυσίδας. Αν δεν πήγαινε καλά αυτή η υπόθεση, θα είχαμε τεράστιο θέμα, ένα τσουνάμι στον χώρο του λιανικού εμπορίου και το αντιμετωπίσαμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε ήδη συζητήσει και με τους εργαζόμενους του Παραλλαδικού Σωματείου, τον εργαζόμενο στο Μαρινόπουλο, και γι' αυτό πιέσαμε και την εταιρεία Μαρινόπουλος να εξαιρεθεί από την προστασία, την προστατευτική διαδικασία, το σύνολο των εργαζομένων για να μην χάσουν τα λεφτά τους οι άνθρωποι. Άρα, σε σχέση με τους εργαζόμενους, δεν υπάρχει ούτε θέμα κουρέματος ούτε τίποτα. Έχουν πληρωθεί μέχρι και τον Αύγουστο, νομίζω και τον Σεπτέμβριο πληρώνονται και δεν θα υπάρχουν οφειλές δεδουλευμένων. Επίσης, να σας πω ότι το 70% των πιστωτών έχει συμφωνήσει. Όχι. Δεν θα κουρευτεί καμία θέση εργασίας. Αυτή είναι η πολιτική συμφωνία που επιβάλαμε, μέσα στη συμφωνία που έγινε την επιχειρηματική. Και επίσης θα προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα, φαντάζομαι, με τις διαδικασίες που πρέπει και η υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης στον κλάδο, στο συγκεκριμένο χώρο, γιατί αφορά πια, νομίζω, ένα μέγεθος περίπου 20.000 εργαζόμενων, κοινά εργαζόμενους Σκλαβενίδης και Μαρινόπουλος. Νομίζω ότι είναι στη τελική φάση αυτή η υπόθεση. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς η κυβέρνηση μπορεί να παρεμβαίνει για να διασφαλίσει τις εργασίες και επίσης να μπορεί να ενισχύει την υγιή επιχειρηματικότητα για τους Σκλαβενίδη μιλάω και βεβαίως έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε την επόμενη μέρα. Τώρα πάμε λίγο στο πόρισμα της Διεθνούς Επιτροπής Σοφών. Τα καλά νέα για εμάς που το κοιτάξαμε το πιο σημαντικό, αν το δεχτούν και οι δανειστές, είναι το ότι η Επιτροπή προτείνει να επανέλθει η αρχή της εύνοιας. Δηλαδή οι επιχειρησιακές συμβάσεις να υπερισχύουν των κλαδικών μόνο αν είναι καλύτερες αυτών. Πιστεύετε ότι θα γίνει δεκτό κάτι τέτοιο από τους δανειστές, δεδομένου ότι θέτουν συνέχεια θέμα ανταγωνιστικότητας? Καλά, οι δανειστές και οι κυρίες του Δουνουτού νομίζω ότι κινούνται σε άλλο κόσμο, σε άλλη σφαίρα του πλανήτη, διότι η περίφημη ανταγωνιστικότητα στην ελληνική οικονομία
όχι μόνο δεν ενισχύθηκε, αλλά καταστράφηκε με την εφαρμογή των προηγούμενων μέτρων, τα οποία υποστηρίζει ακόμα και τώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ωστόσο, δεν έγινε τυχαία το 1,5 εκατομμύριο των ανέργων. Τι να κάνουμε, συζητάμε με αυτούς. Εμείς δεν θέλουμε να σηκώσουμε ψηλά τη σημαία, εν πάση περιπτώσει, μετά το πάρα πολύ ευνοϊκό αποτέλεσμα του πορίσματος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι ένα ακόμα όπλο, αν θέλετε, στην φαρέτρα των επιχειρημάτων και των όπλων που έχει επιτύχει η κυβέρνηση. Μην ξεχνάτε ότι στο ίδιο μοτίβο κινούνται και οι απόψεις όλων των κοινωνικών εταίρων. Κατά συνέπεια, υπάρχει μια ευρύτητα συμφωνίας της κοινωνίας, για την κοινωνική εταίρεια, την κοινωνία εκφράζουν υπό την έννοια της εργασίας και της εργοδοσίας, και των ανθρώπων οι οποίοι προσωπούν όλες τις πλευρές των δανειστών και τη δική μας πλευρά, για να εξεταστούν επιστημονικά το τι πρέπει να γίνει με τα εργασιακά θέματα. Άρα, έχουμε τρία ζητήματα πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων συμφωνεί απολύτως ότι πρέπει να επανέλθουμε στο καθεστώς των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων που ο κ. Μηταράκης και η παρέα του, και τον άκουγα προηγούμενα που μίλαγε, κατάργησαν μέσα σε μία νύχτα και έτσι αποδιάρθρωσαν πλήρως το εργασιακό περιβάλλον. Δεν αποδέχονται την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. Το 2011 είχε γίνει πριν την Νέα Δημοκρατία. Το lockout. Για την εντάξει, το υποστήριξε λυσοδός η Νέα Δημοκρατία και αυτό. Ναι, σωστά έχετε δίκιο, αλλά το υποστήριξε και ο κ. Μηταράκης, η παρέα του, λυσοδός αυτό το πράγμα. Ήθελα να πω λοιπόν ότι ένα παραπάνω μέτρο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι αυτό που είπατε στην αρχή. Γιατί τι έχουμε τώρα? Έχουμε, ας πούμε, στον χώρο των ξενοδοχείων την κλαδική σύμβαση των 7.61 κατώτατο μισθό. Βγαίνουν μέσα από την εφαρμόζοντας την επικυριαρχία των επιχειρησιακών συμβάσεων στις κλαδικές διάφοροι ξενοδόχοι, στο Ηράκλειο για παράδειγμα, που αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ έντονα και μαχητικά και το κερδίσαμε, διαλύουν, φεύγουν από το εργοδοτικό σωματείο και κάνουν επιχειρησιακές συμβάσεις καταχρηστικά με ενώσεις προσώπων σε λάθος χρόνο με 586. Αυτό το καθεστώς με αυτή την πρόταση της Επιτροπής θα αλλάξει. Θα πάμε στην ευνοϊκότερη ρύθμιση, η οποία θα ισχύει σε σχέση με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Τώρα, κύριε Νεφελούδη, για το λεγόμενο υπουργικό βέτο και τις ομαδικές απολύσεις, βρίσκεται και η Επιτροπή εν αναμονή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό είναι ένα θέμα, ναι, και αυτό έχει να κάνει με μια σειρά από κακές επιλογές που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση σε σχέση με το πώς χειρίστηκε ζητήματα ομαδικών απολύσεων. Περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα πει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να ρυθμίσουμε, εν πάση περιπτώσει, τη διαδικασία για το πώς θα αποτρέπονται οι ομαδικές απολύσεις. Βλέπω την κωδικοποίηση των αλλαγών που προτείνει η Επιτροπή Σοφών σύμφωνα με την αυτεμπορική. Και βλέπω νούμερο 2, ο κατώτατος μισθός για νέους έως 25 ετών να αντικατασταθεί από ένα μειωμένο κατώτατο μισθό βάσει εργασιακής εμπειρίας με ανώτατη διάρκεια τα 2 έτη. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Νεφελούδη? Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες ακριβώς, γιατί δεν έχουμε επίσημα. Ακούστε. Σε εμάς δεν έχει επίσημα επιδοθεί το πόρισμα. Κατά συνέπεια, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν στοιχεία, λεπτομέρειες κτλ. Του πορίσματος. Διάβασα αλλού σήμερα ότι η Επίτροπος το κανονίζει, λέει, το κατώτατο μισθό κτλ. Κρατήστε μικρό καλάθι για το τι ακριβώς έχει προτείνει το πόρισμα. Θα κατατεθεί σήμερα στην Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Mm-hmm. Θα γίνει 13 Οκτωβρίου παρουσία του Υπουργού μια τέτοια συζήτηση και σε εμάς ακόμα δεν έχει επιδοθεί για να το σχολιάσουμε αναλυτικά και να το συζητήσουμε κιόλας. Επειδή σχολιάσαμε και τα θετικά, γι' αυτό ρωτάμε. Δηλαδή, σχολιάσαμε και την αρχή της εύνοιας. Αυτό ισχύει, έτσι. Εγώ είπα για τις τρεις. Ισχύει. Mm-hmm. Εγώ είπα για τις τρεις βασικές ρυθμίσεις που επισέρχονται στο πόρισμα. Δεν μπήκα σε λεπτομέρειες, γιατί η κουβέντα επί των λεπτομεριών θέλει πάρα πολύ μεγάλη ανάγνωση, προσοχή και διάβασμα. Τώρα, πριν σας αποχαιρετήσουμε, χθες έγινε πολύ μεγάλος ντόρος με τη δήλωση της κυρίας Φωτίου σχετικά με το τι ισχύει με τους εργαζόμενους στο Υπουργείο. Είπε η κυρία Φωτίου, ακούσαμε τη δήλωση, είπε ότι μιλούσα απαξιωτικά. Υπάρχει ένα αίσθηση θέμα ότι μιλούσα απαξιωτικά με τους εργαζόμενους. Μόλις το 15% κάνει καλά τη δουλειά του ανεξαρτήτως κομματικής πολιτικής προέλευσης. Ένα 25% διευθυντικών στελεχών υπονομεύουν τη δουλειά της και μάλιστα κάνει τη δουλειά της με τον νομικό σύμβουλο δίπλα της. Τι θέμα είναι τώρα αυτό, κύριε Νεφελούδη? Ποια είναι η κατάσταση? Ακούστε, η κουβέντα που έκανε η κουβέντα που έκανε η κυρία Φωτίου ήταν σε μια κομματική διαδικασία, σε μια προσυνεδριακή διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Σμύρνη,
Εγώ ξέρω ότι είμαι κάθε μέρα με τους εργαζόμενους εδώ. Μια από τις βασικές μου αρμοδιότητες είναι η διοίκηση του Υπουργείου μαζί με τα εργασιακά. Θέλω να πω ότι προφανώς και δεν είναι κανένας, ούτε και οι ίδιοι υπάλληλοι, ικανοποιημένοι από την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Υπάρχει ένα δεδαλώδες καθεστώς γραφειοκρατίας, το οποίο σε καμία περίπτωση. Υπάρχει ένα δεδαλώδες καθεστώς γραφειοκρατίας που αποτυπώνει ένα υποθετικά κακό δημόσιο απέναντι στον Έλληνα πολίτη, το οποίο πάμε να αλλάξουμε, με απλουστεύτη διαδικασιών κτλ. Και βεβαίως υπάρχει η ανάγκη πιο στενής επικοινωνίας, επαφής και συζήτησης με τους εργαζόμενους για την λήψη των αποφάσεων. Να σας πω ένα παράδειγμα, εμείς πάμε τώρα στη διαδικασία της ανασυγκρότησης των δομών του Υπουργείου με μια πολύ πλατιά επιτροπή που αποτελείται και από πολιτικά πρόσωπα και από όλους τους εργαζόμενους του Υπουργείου. Σε ένα μεγάλο και δημόσιο διάλογο για να μπορέσουμε όλοι μαζί, γιατί εμείς σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, αλλά υπάλληλοι θα είναι εδώ πέρα, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια πολύ ουσιαστική κουβέντα για το πόσο καλύτερα θα οργανώσουμε το Υπουργείο έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στον Έλληνα πολίτη. Κύριε. Είναι προφανές ότι το Υπουργείο, όχι μόνο αυτό, το δημόσιο. Ναι. Δεν ανοίγει λοιπόν θέμα με τους δημοσίους υπαλλήλους. Εγώ θέλω να ρωτήσω πιο συγκεκριμένα, αν υπάρχουν περιπτώσεις διευθυντών στελεχών οι οποίοι στέλνουν αυθαίρετα εγκυκλίους για να σταματήσουν να κοπούν επιδόματα. Αυτές οι περιπτώσεις έχουν σταλεί στο πειθαρχικό ή δεν θα έπρεπε να σταλούνε? Ακούστε, υπήρχε μία τάση, επειδή εγώ ήμουν στο Υπουργείο από το Μάρτιο πέρσι συνέχεια, δηλαδή δεν ήμουν και στην υπηρεσιακή κυβέρνηση. Υπήρχε μία πίεση την περίοδο της υπηρεσιακής κυβέρνησης για να βγουν διάφορες εγκύκλοι οι οποίες θα δημιουργούσαν θέματα. Ξέρουμε από πού έχει βγει, ξέρω και εγώ προσωπικά. Το έχουμε στο μυαλό μας, δεν είναι κάτι παράνομο, ήταν κάτι, αν θέλετε, κακό πολιτικά και το ξέρουμε και το αντιμετωπίζουμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι διευθυντές του Υπουργείου κάνουν αυτό ή το άλλο. Ήταν μια μεμονωμένη πράξη, κάποιο που είχε διευθυντική θέση σε εκείνη την περίοδο, δεν είναι τώρα, και αυτό το αντιμετωπίσαμε με συγκεκριμένο τρόπο. Μάλιστα. Άρα δεν είναι γενικευμένο το πρόβλημα, υπάρχουν θέματα με ένα-δύο ανθρώπους, τα οποία τα αντιμετωπίσαμε έτσι κι αλλιώς. Ναι, απέχει βέβαια από το 25% το ποσοστό που χρησιμοποίησε η κυρία Φωτίου, αυτό που μας περιγράφεται. Σας ευχαριστώ. Μην πάμε τώρα στην ποσοστολογία, δεν υπάρχει λόγος. Εμείς δανειζόμαστε το λόγο της, μεταφέρουμε το λόγο της. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νεφελούδη. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ναι. Καλή σας μέρα. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε για το τελευταίο μέρος εκπομπής.